Παρακαλείται ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κύριος Βασίλης Γκίζας, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή να είμαι εδώ παρόν ως Δήμαρχος Ναυπακτίας στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνει η τοπική κοινότητα του Γαλατά και ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος του Γαλατά, μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια και εκδήλωση η οποία έχει ως σκοπό να τιμήσει ένα ίσως από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός, το οποίο αφορά την πορεία, τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής. Ένα γεγονός του οποίου οι συνέπειες δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι αντιληπτές και έχουν γίνει γνωστές σε όλους μας. Ήταν πραγματικά και κυριολεκτικά μια καταστροφή και δικαίως η ιστορία την ονόμασε έτσι και δεν την ονόμασε διαφορετικά. Την ονόμασε καταστροφή, όλεθρο. Και τούτο κανείς αν σκεφτεί ότι άφησε πίσω της περίπου 1,5 εκατομμύρια θύματα. Έλληνες και όχι μόνο, κυρίως όμως Έλληνες. Και περίπου 25.000 νεκρούς στρατιώτες και 600.000 θύματα και ταυτόχρονα έχουμε την μετακίνηση προς την Ελλάδα 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του ολέθρου. Αλλά και όχι μόνο αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η μετακίνηση αυτή δεν έγινε ούτε με συνοστισμό στις αποβάθρες, ούτε με καμία άλλη συνδιαλλαγή, παρά με το σκληρό τρόπο της βίαιης απόθεσης των καταστροφών. Έχουμε καταγεγραμμένες μαρτυρίες για παιδιά νεκρά, για ατιμώσεις γυναικών, για εξευτελισμούς γερόντων, ιερέων, οικογενειαρχών. Έχουμε απώλεια μεγάλη περιουσιών, γιατί πολλοί από αυτούς που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα ήταν ευκατάστατοι και είχαν οικονομική ευμάρεια. Και φυσικά όλος αυτός ο μεγάλος των 1,5 εκατομμύριο εισήλθε βιαία στην πτωχή τότε ελληνική κοινωνία, η οποία και με τις δυσκολίες φυσικά, μην ξεχνάμε ότι για εκείνους που έφυγαν από εκεί ήταν οι Έλληνες και για μας που ήρθαν από εδώ, δυστυχώς οι τοπικές μας κοινωνίες ανώριμες στην πρώτη φάση ήταν οι Τούρκοι. Έτσι τους λέγαμε. Και για τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, τους πρώτους μήνες, τα πρώτα χρόνια, η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία ήταν πολύ δύσκολη, έως σκληρή και βάναυση. Όμως όχι μόνο επέζησαν, όχι μόνο μεγαλούργησαν και δημιούργησαν, αλλά βελτίωσαν και ανέπτυξαν κατά μεγάλο βαθμό και ποσοστό το βιωτικό επίπεδο, την ανάπτυξη και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. Και σήμερα όλοι καμαρώνουμε τόσο για αυτούς τους ανθρώπους που τους θυμόμαστε. Εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω στην γειτονιά των προσφυγικών στην Αύπακτο, όπου ήταν 3 προσφυγικά συγκροτήματα και θυμάμαι αυτές τις γιαγιάδες που κοριτσάκια έφυγαν από την Μικρά Ασία και την Σμύρνη και τα άλλα μέρη και ήρθαν στην Αύπακτο τότε, αλλά και εδώ περίπου 40, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, 45 οικογένειες, και να μεγαλουργήσουν ειρηνικά, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά να επιλύσουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αξίζει η σημερινή εκδήλωση και θέλω να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο, τον κύριο Παλωμένο και το Τοπικό Συμβούλιο. Και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Μορφωτιστικού Συλλόγου, διότι κουραστήκαμε και πηγαίνουμε πραγματικά και χαιρόμαστε σε εκδηλώσεις πανηγυρικού τύπου ανά την Ναυπακτία. Αλλά ετούτη η εκδήλωση αποτελεί πραγματικά μια πρωτοτυπία, γιατί συμβάλλει πραγματικά στην ιστορική ανάδειξη του μεγάλου αυτού γεγονότος, στην απότιση φόρου και τιμής στους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν και βασανίστηκαν, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως στο να μεταλαμπαδεύεται στα μικρά παιδιά και στις επόμενες γενιές
η μεγάλη μας ιστορία. Η ιστορία του ελληνικού έθνους που περικλείει μέσα τις σελίδες δόξης, λαμπρότητας, φυσικά και πόνου, αλλά πάντοτε υπερηφάνειας και προόδου. Να είστε καλά.